Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι θα κάνουμε επιτέλους αυτό εδώ το Q&A. Μας έχει βγάλει την πίστη, όλο θα το κάνω και πότε θα το κάνω. Περίμενε λίγο. Έλα, ήθελα να δω ήχο. Λοιπόν, ναι, θα κάνουμε το Q&A επιτέλους. Έχω γράψει εδώ πέρα τις ερωτήσεις μου. Είναι... Χάλασα πάλι ρε φίλε αυτές και αυτές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Καλό φωτισμό δεν ξέρω αν έχω. Λες να ανάψω κανένα φως. Το δοκιμάσω. Περίμενε. Καλά, άστο γιατί ούτε φαινόταν το φως. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι: πώς διατηρείς αυτό το κορμί μετά από ένα παιδάκι? Ο λαός ζητάει what I eat in a day. Πρώτον, δεν ξέρω, δεν κάνω κάτι. Σιγά το σώμα που έχω πρώτον βασικά. Και δεν μπορώ να στο κάνω αυτό το what I eat in a day, γιατί τρώω πραγματικά σαβούρες, τρώω ό,τι βρω μπροστά μου, ό,τι ανθυγινό υπάρχει και δεν τρώω κανονικά γεύματα. Τρώω το βράδυ που θα κοιμηθεί η μικρή. Εδώ πίσω έχει δημιουργηθεί μία τζίβα, έλεος. Όπω, έλεος ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αυτά. Αν θα ήθελες να δουλέψεις και σε ποιο αντικείμενο. Να πω τις ερωτήσεις δεν τις έχω γράψει ακριβώς όπως ήταν στην κοινότητα και έχω και κάποιες και από το Instagram γιατί ήταν πολύ μεγάλες οπότε εγώ τις έκανα έτσι, τις μάζεψα. Και ήταν πολλές και ίδιες και τέτοια οπότε ναι. Ναι, θα δουλέψω κάποια στιγμή. Πάνω σε τι, λογικά σε κάτι από αυτά που έχω σπουδάσει. Αν θα ήθελες να πας κάποιο ταξίδι, θα ήθελα να πάω στο Παρίσι και στη Τρανσιλβανία. Και το λέμε χρόνια με τον Ηλία. Για όσες δεν ξέρουν, ο Ηλίας είναι ο κολλητός μου. Το λέμε χρόνια, να δούμε θα πάμε ποτέ. Τέλος πάντων, αυτά. Αν μιλάω τουρκικά. Όχι, δεν μιλάω τουρκικά, αλλά και να ήξερα δεν θα με χάλαγε, ότι ξέρεις καλό είναι βασικά αυτό. Ναι, αλλά ξέρω λίγα γερμανικά και τα ξέρω καλύτερα από τα αγγλικά. Λοιπόν, αγαπημένο φαγητό να τρως, να μαγειρεύεις, κάποια συμβουλή, αγαπημένη ταινία και pet peeves. Όλα αυτά ήταν μαζί. Λοιπόν, αγαπημένο φαγητό να τρώω, μανάρα είναι. Δεν ξέρω, παιδί μου τώρα, δεν έχω κάτι στάνταρ. Βασικά, ξέρω εγώ. Κάμια πανσέτα, κάνω σουβλά. Βασικά, ξέρει κάτι, όχι, ρε φίλε, τα κεφτεδάκια τη μαμά μου είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Όντω, ναι. Ναι, τα κεφτεδάκια τη μαμά μου, τα τηγανιτά που κάνει και τα μπιφτέκια στον ατμό που κάνει. Λουκούμ, αυτά. Να μαγειρεύω. Κοίταξε να δεις. Δεν, τα κάνω όλα στη χύτρα στον ΠΑΜ, οπότε δεν, όλα το ίδιο μου φαίνονται. Και το πιο εύκολο για μένα είναι απλά να τα πετάω στο φούρνο. Μ' αρέσει όμως να κάνω αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Αυτά. Ναι, κάποια συμβουλή. Να μην χαρίζετε και να μην χαρίζεστε. Αυτά. Αγαπημένη ταινία. Δεν έχω κάποια αγαπημένη ταινία, δεν βλέπω ταινίες. Μ' αρέσουν όμως πολύ τα θρίλερ, μ' αρέσει ο Ρεξ, έχω όλα τα επεισόδια. Και από τηλεόραση βλέπω ήλιο, μ' αρέσει πολύ ο ήλιος, αυτά. Το pet peeves τώρα, αν το λέω και σωστά, από ό,τι κατάλαβα είναι τύπου τι κόλλημα έχεις, αυτό δεν ξέρω. Αν δεν είναι αυτό, δεν ξέρω, πες μου από κάτω να σου το είπω. Είναι το κόλλημά μου, δεν θέλω να μπαίνουν με παπούτσια μέσα στο σπίτι μου. Άμα μου μπουνε, θα μετακομίσω κατευθείαν. Θα πάρω τα σκυλιά, τη μικρή, τον καναπέ μου και θα φύγω. Πώς περνάς τη μέρα σου, ρουτίνα νέας μαμάς, με ένα παιδί και δύο σκυλάκια. Τη μέρα μου την περνάω με μια σκούπα στο χέρι. Και το άλλο μου το χέρι είναι ο πατέρα του κουμπί να ξεκινήσει το πλυντήριο. Αυτά. Ναι. Πώς οργανώνεις τις δουλειές σου. Κοίταξε να δεις. Αν βασικά θα ξυπνήσω το πρωί, θα κάνω τα σκυλιά και αυτά, θα πάω τη μικρή παιδικό και θα έρθω. Θα σκουπίσω, σφουγγαρίσω, θα βάλω τα πλυντήριά μου. Αν όμως ξέρω ότι ας πούμε τώρα είναι βράδυ και το πρωί έχω να πάω για νύχια, θα κάτσω να μαγειρέψω
από την προηγούμενη μέρα για να μην το έχω άγχος, ώστε να έχει μικρή φαγητό όταν θα γυρίσουμε σπίτι. Και το βράδυ, ρε παιδί μου, όταν βάζω τη μικρή για ύπνο, κάθομαι και συμμαζεύω τα πολλά-πολλά, ώστε την επόμενη μέρα να μου μείνει κλασικά κάνα πλυντήριο και ένα σκούπισμα και ένα σφουγγάρισμα. Αυτά κάνω, κάπως έτσι τις οργανώνω, δεν ξέρω. Αυτά. Θα ήθελες να σπουδάσεις κάτι άλλο εκτός από αυτό που σπούδασες? Κοίταξε να δεις. Θα ήθελα να έχει κάτι σε σχέση που να βοηθάει τα ζώα. Για κτηνίατρο δεν με κόβω, γιατί δεν μου έφερε άλλο να του έκανα εμβόλιο το σκυλί του, ας πούμε, και εγώ θα λιποθυμούσα εκεί τόπου. Δεν ξέρω. Αυτά. Ναι, όχι, δεν θα ήθελα κάτι άλλο. Βέβαια, αυτό το αν θα ήθελες να δουλέψεις που είχα πιο πάνω, θα ήθελα... Εντάξει, δεν είναι δουλειά ο εθελοντισμός, αλλά θα ήθελα να είμαι εθελόντρια. Άσχετο και σχετικό μαζί, ναι. Λοιπόν, θα αλλάξετε σπίτι, θα πάτε σε δικό σου ή σε ενοικιαζόμενο? Σε ενοικιαζόμενο είμαι τώρα, το νοικιάζω, και αν με ρωτήσει, το νοικιάζω με 350 ευρώ, που δεν αξίζει κιόλας με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει, ψέματα δεν θα σου πω. Θα αλλάξουμε σπίτι, ναι, σε λίγους μήνες θα πάμε στο δικό μας το σπίτι. Πώς βλέπεις τη ζωή σου σε μερικά χρόνια? Τη ζωή μου σε μερικά χρόνια, πώς τη βλέπω? Τη βλέπω, ξέρω εγώ, να έχω την υγεία μου και εγώ και η δική μου και όλος ο κόσμος. Να έχω τους γονείς μου, τα σκυλιά μου, τη μικρή, να είμαστε όλοι καλά. Λογικά θα έχω βρει και κάποια δουλειά. Να είμαι στο σπίτι μου, να έχω πάρει το δίπλωμα, πράγμα το οποίο θέλω να κάνω τώρα μέχρι το καλοκαίρι να... Γιατί έλεος, πια όλα θα διαβάσω και δεν μπορώ, ρε παιδί μου, κολλάω. Λοιπόν, έτσι. Πότε θα πας στο δικό σου σπίτι? Θα πάμε σε λίγους μήνες. Τι να σου πω τώρα, έχουμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Μέχρι τέλη Μαΐου θέλω να πιστεύω ότι θα έχω μπει στο σπίτι μου, γιατί πέρα από το ότι το νοικιάζουμε σε μια κοπέλα και αυτή ψάχνει να βρει για να φύγει, θέλω να κάνω κάποιες εργασίες και θέλω να προσθέσω και κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, ντουλάπια, ράφια και τέτοια. Θέλω λίγο να το φτιάξω και θέλω να το κάνω σιγά σιγά, τέλος πάντων, για να μπω και να είναι έτοιμο. Λοιπόν, πώς ήταν η βάπτιση της πόλης? Λίγες φωτογραφίες, αν θέλω να βάλω, μου είπε η κοπέλα, η μανάρα μου, και αν πήγα γενικό ή ΕΠΑΛ. Τελείωσα γενικό λύκειο, αυτό δεν πήγα ΕΠΑΛ. Η βάπτιση της πόλης ήταν πάρα πολύ όμορφη, αν και ήμασταν εμείς και εμείς. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και είχε τα πάντα της, είχε και το στολισμό της και τα μπαλόνια της και τα φαναράκια της και τη λεμονάδα της, είχε και το νεράκι και τις μπομπονιέρες και αυτά. Έχω βγάλει κάποιες φωτογραφίες τώρα εγώ από την τηλεόραση, γιατί μου είχε δώσει ο φωτογράφος ένα στικάκι με βίντεο και φωτογραφίες. Θα μπορούσα να τραβήξω κλιπάκια από το βίντεο, αλλά δεν θέλω, γιατί θα φαινόταν και η νηψιά μου και αυτά. Οπότε έχω βγάλει κάποιες φωτογραφίες οι οποίες δεν φαίνονται. Δεν είναι, παιδί μου, και η καλύτερη ποιότητα τώρα, η καλύτερη ανάλυση. Πώς να σου το πω, δεν τα δεις. Όπα, ταράχτηκα. Δεν τα δεις τόσο καθαρά, ας πούμε. Αλλά έχω βγάλει και τώρα θα σε βάλω να δεις πώς ήταν η βάπτιση της πόλης και θα συνεχίσουμε. Thank you.
Λοιπόν, να σου πω ότι οι μπομπονιέρες της πόλης ήταν μέσα ένα, μια εικονούλα, ήταν μια εικόνα γυάλινη, είχε ρε παιδί μου την Παναγία και του Χριστούλη και αυτό και καθόταν, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ήταν ουσιαστικά έτσι, κατάλαβες, είχε αυτό. Αυτή ήταν η μπομπονιέρα της πόλης, ήταν μια εικόνα. Λοιπόν, τώρα που θα πας να μείνεις με τους δικούς σου και θα έχεις λογικά έξτρα βοήθεια, σκέφτεσαι να πας ταξίδι, Ελλάδα ή εξωτερικό. Εγώ δεν είπα πουθενά βασικά ότι θα πάω να μείνω με τους γονείς μου, αλλά θα είμαι πάρα πολύ δίπλα στους γονείς μου, δηλαδή θα μας χωρίζει μια ανηφόρα. Και αυτό με την έξτρα βοήθεια δεν το κατάλαβα, η αλήθεια είναι αυτή. Τι βοήθεια να έχω, όπως με βοηθάνε τώρα, έτσι θα με βοηθάνε και τότε. Και αν θέλω να πάω ταξίδι, αν το λες γι' αυτό ρε παιδί μου, για να την αφήσω κάπου και να πάω ταξίδι, δεν θα την αφήσω, θα την πάρω μαζί μου, γιατί, γιατί να την αφήσω και να μην την πάρω μαζί μου, ρε μάνα μου. Λοιπόν, όχι, δεν θα την αφήσω αν εννοείς αυτό. Δεν κατάλαβα τώρα, εγώ λέω μόνη μου ότι να είναι. Αυτά. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με το YouTube, αν είχες βοήθεια στην αρχή, να γυρίζεις βίντεο, να μοντάρεις και να ανεβάζεις. Να ασχοληθώ με το YouTube που έκανε η καραντίνα. Δεν είχα κάποιον να με τραβάει βίντεο και να με βοηθάει, να μου κρατάει παιδί με το κινητό και να με βγάζει. Το έκανα μόνη μου ή σε στερέωνα πάνω σε κανένα καφέ, σε κανένα χαρτί κουζίνας, κάπως έτσι πήγαινε η φάση. Δεν έκανα κανένα μοντάζ στην αρχή. Απλά έτσι όπως ήταν τα κλιπάκια τα ένωνα και τα ανέβαζα. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και ξέρεις, γράφω ρε παιδί, μην βάζω κανένα αυτοκόλλητο και τέτοια. Αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει η Μανάρα. Μανάρα μου, θέλω να τα μάθω όλα. Έχει πολλές ερωτήσεις. Με το δίπλωμα τι γίνεται? Με το δίπλωμα να μην σου πω τι γίνεται, φίλε. Άστα χέστα. Πρέπει να πάω επιτέλους, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρω, είναι μεγάλη βοήθεια, σου λύνει τα χέρια, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω ρε φίλε. Δηλαδή κάθε φορά που ανοίγω ας πούμε το βιβλίο, κλείνει από μόνο του, γυρνάει σελίδα από μόνο του, δεν ξέρω κάτι γίνεται. Και όποτε πάω να κάνω τεστάκια στο κινητό, ξαφνικά βγαίνει. Έλα και πες μου τώρα, όχι, πρέπει να πάω και έχω μιλήσει και με τον δάσκαλο και θα πάω και εκεί πέρα να κάνω τα τεστ και αυτά και να με βοηθάει και αυτά, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω να διαβάσω μόνο μου. Δεν μπορώ ρε παιδί να διαβάσω, δεν το έχω με το διάβασμα. Αυτό. Έχει σπουδάσει κάτι? Έχω σπουδάσει, έχω πάρει χαρτί κομωτικής. Βασικά έχω τελειώσει κομωτική και έχω πάει και μηχανικός οχημάτων. Τι δουλειές κάνεις καθημερινά στο σπίτι? Καθημερινά στο σπίτι κάνω σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Κάθε 2 μέρες αλλάζω ριχτάρια. Εάν χρειαστεί τα αλλάζω και δηλαδή τώρα τα βάλω και αν λερωθεί κατευθείαν το πλένω. Αυτά, πλυντήρια, μαγείρεμα κάνω κάθε 2 μέρες. Αυτά. Καλά, και τον μπαλκόνι των σκύλων που το πλένουν συνέχεια. Αυτά. Στα σκυλάκια σου έχεις κάνει κάποιο είδος εκπαίδευση? Λοιπόν, στο Τζάκσον όχι, από μόνη μου ρε παιδί μου, αν εννοείς για εκπαιδευτή. Από μόνη μου ρε παιδί μου ότι του έχω μάθει το κάτσε, του δώσ' το χεράκι σου και αυτά. Και στη Ρεγκίνα δεν σου κρύβω ότι είχα πάρει έναν εκπαιδευτή όταν ήταν κουτάβι, αλλά δεν μου άρεσε έτσι όπως έβλεπα την εκπαίδευση, να το πω. Και το σταμάτησα κατευθείαν, δηλαδή μισή ώρα έκατσε και δεν τον ξαναπήρα τηλέφωνο. Αυτά και εντάξει, η Ρεγκίνα γενικώς δεν ξέρω γιατί, αν έχει να κάνει με τη ράτσα, αλλά είναι, δεν ξέρω, από μόνη της κάνει ό,τι κάνει. Δεν ξέρω, δηλαδή της λες κάτι και κατευθείαν το κάνει, χωρίς να έχω ασχοληθεί, ας πούμε, να της μάθω πράγματα. Αυτό. Το μόνο που της έχω μάθει είναι το κάτσε. Αυτό, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι, πραγματικά η Ρεγκίνα λες και έχεις άνθρωπο, ρε παιδί μου. Και ο Τζάκσον, αλλά καταλαβαίνεις θέλω να πω. Ο Τζάκσον είναι λίγο πιο χαζούλης, ρε παιδί μου, είναι αγαθούλης. Αυτός θέλει έτσι. Η Ρεγκίνα θέλει να είναι μέσα σε όλα. Αυτά. Ποιες τροφές παίρνεις στα σκυλάκια σου? Στη Ρεγκίνα παίρνω τη Natura Diet την 7-Syn και στο Τζάκσον παίρνω τη Royal Canin τη Maxi, την μπλε. Στο δικό σου σπίτι έχει γίνει κάποια ανακαίνιση, μπορείς να το περιγράψεις λίγο? Ναι, έχει γκρεμιστεί όλο το σπίτι και έχει φτιαχτεί από την αρχή τα πάντα, από σωλήνες μέχρι πλακάκια, μέχρι μάρμαρα, δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι τι έχουμε βάλει. Έχει γκρεμιστεί όλο και έχει φτιαχτεί από την αρχή.
Βέβαια θα προσθέσω κάποια πράγματα και θα διορθώσω κάποια άλλα που θέλω. Να στο περιγράψω. Με το που ανοίγεις την πόρτα, ευθεία είναι το μπάνιο. Από εκεί είναι το δωμάτιό μου. Από εδώ είναι το σαλόνι και από εκεί που ήταν ένα τεράστιο νέο σαλόνι, το έχω χωρίσει με γυψοσανίδα. Η τηλεόραση μπαίνει μέσα στη γυψοσανίδα, έχουμε κάνει σαν θέση, θήκη, πώς να το πω. Και από εκεί έχω κάνει ένα δωμάτιο για τη μικρή. Τώρα όταν θα πάω δεν ξέρω πώς θα είμαστε, σε ποιο δωμάτιο θα πάει ο καθένας. Αυτό. Θα κάνεις βίντεο μετακόμισης. Το είχα σκεφτεί, αλλά όχι, δεν θα κάνω βίντεο μετακόμισης, γιατί θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να τα κάνω σιγά σιγά και με την ησυχία μου. Όταν είχα έρθει σε αυτό εδώ το σπίτι και έκανα τη μετακόμιση από το δικό μου σε αυτό, κουράστηκα πάρα πολύ με την έννοια ότι ξαφνικά βρέθηκα με τα πράγματά μου μέσα σε 2 ώρες από το σπίτι μου σε ένα άλλο σπίτι και έτρεχα με όλα μαζί με τη μικρή και τα σκυλιά εννοώ και τα πράγματά μου. Και ήταν κάπως, οπότε τώρα όσο η μικρή θα πηγαίνει στον παιδικό, θα έρχεται η μαμά μου, θα φορτώνουμε από εδώ πράγματα. Στην αρχή ξέρεις, πιάτα, ποτήρια, τέτοια να καθαρίζω ντουλάπια να βάζω. Μετά, ας πούμε, τα ρούχα, να καθαρίζω τις ντουλάπες να βάζω ρούχα. Κάπως έτσι και στο τέλος απλά να έρθει η μεταφορική και να μου πάρει τα πολλά, τα βαριά, παιδί μου, καναπέδες, κρεβάτια, αυτά. Στο σπίτι σου, εννοείς εκεί, έχεις καλή σχέση με τους γείτονες. Κοίταξε να δεις, οι μόνοι γείτονες που αξίζουν είναι οι από πάνω μου. Όλοι οι άλλοι, τι να σου πω, ρε παιδί μου, περίεργοι. Να φανταστείς όταν ήμουν έγκυος ή από κάτω με έβαζε να τις ξεβουλώνω το λούκι. Ερχόταν 11 η ώρα το βράδυ, μου χτυπούσε την πόρτα. Να τις ξεβουλώνω, να τις κάνω, με έβαζε να τις πληρώνω. Άστα. Τέτοιους γείτονες είχα. Τι να κάνω, ακόμα θα τους έχω. Υπομονή κάνουμε. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Καλά Χριστούγεννα. Αυτά. Λοιπόν. Το τσιγάρο το έκοψες, σε βοήθησε το μπλου. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι έχω να καπνίσω 5 μήνες που έκανα καπνό. Καπνίζω μόνο αυτό εδώ το μπλου. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, το πρωί. Αυτό το πήρα μεσημέρι. Το πρωί όλο κάπνιζα καπνό. Και με το που το πήρα αυτό, σταμάτησα κατευθείαν τον καπνό, τον πέταξα κιόλας. Και από αυτό δεν καπνίζω πολύ. Μόνο αν είμαι έξω, ρε παιδί μου, θα καπνίσω έτσι αρκετά. Αλλά όχι, όταν είμαι και στο σπίτι και αυτά, βλέπεις και στα βίντεο, δεν το χρησιμοποιώ. Αυτά. Πολύ καλό. Εγώ παίρνω τη γεύση blueberry αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει, το λέω από τώρα. Αυτά. Και πάμε στις τελευταίες. Η σχέση σου με την πρώην σε, ξέρεις, εισαγωγικά πεθερά, από την αρχή δεν ήταν καλή. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι από την αρχή δεν με γούσταρε, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, καλά πηγαίναμε στην αρχή, μετά χάλασε και δεν με απασχολεί κιόλας. Είναι φάση, ρε παιδί μου, τι είχα και τι έχασα. Αυτά. Πόσο χρονών είναι η πόλη? Η πόλη είναι 3 χρονών, τώρα 19 Ιανουαρίου είναι 3. Ποια είναι η σχέση της πόλης με τη γιαγιά της? Λοιπόν, η σχέση της με τη μαμά μου είναι όπως είναι μια σχέση γιαγιάς, ρε παιδί μου, και εγγόνος. Εγγόνα δεν την έχει η μάνα μου? Τι την έχει? Εγώ δεν ξέρω από σόγια, ρε μάνα μου, δεν έχω σόι. Ας μου πει κάποιος. Αυτό. Ουσιαστικά μία γιαγιά έχει πολύ, η άλλη γιαγιά και έξω να τη δει δεν την αναγνωρίσει, οπότε αυτά. Ποια είναι η σχέση σου με την αδερφή σου? Τι έγινε, παιδιά, με τη σχέση εδώ πέρα, τι σχέσεις γίνεται? Λοιπόν, η σχέση μου με την αδερφή μου είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό τι άλλο να σου πω, ξέρεις πώς είναι η σχέση με την αδερφή μου. Αυτό, είναι και φίλοι μου, είναι και κολλητοί μου, είναι και αδερφοί μου, είμαστε πάρα πολύ αγαπημένες και δεμένες. Έχεις κάποια σχέση? Κολλήσαμε με τις σχέσεις? Όχι, δεν έχω κάποια σχέση. Αυτό, αν είχα θα σου το έλεγα, δεν τα έχουμε πει όλα μάνα μου. Και, πώς είναι η επικοινωνία της πόλης με τον μπαμπά της? Τώρα πώς είναι, δεν είναι, ήταν, τώρα δεν έχει κανένα 1,5 μήνα που δεν έχουν κάποια επικοινωνία. Όχι γιατί δεν θέλω εγώ, γιατί αυτό, αλλά η επικοινωνία υπάρχει, ρε παιδί μου, είναι κάθε Σαββατοκύριακο, όχι να μένει εκεί η μικρή, αλλά να την παίρνει, ας πούμε, το πρωί μέχρι το απόγευμα, αλλά δεν την έχει ζητήσει, οπότε αυτή είναι η σχέση και η επικοινωνία. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Τελειώσαμε, τα είπα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνω, ως γνωστόν. Αυτές ήτανε, αυτό ήτανε το Q&A, έτσι γρήγορο. Ελπίζω να σας άρεσε. Νομίζω δεν ξέχασα καμία. Βασικά, ξέρεις τι, στην κοινότητα το post
Το έσβησα μετά, γιατί ήθελα να τις μαζέψω όλες μαζί. Πόσες να απαντήσω, μάνα μου. Τι να κάνω, μάνα μου, δεν βγαίνω. Αυτά. Οπότε, κάτσε λίγο να ξυθώ και να σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Και φιλιά πολλά.